κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, εκτός, σας είπα, 40 μέρες μετά τα Θεοφάνεια. Το 15 Αύγουστο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Στις 14 Σεπτέμβρη που είναι το Τιμίο Σταυρού. Σας ζήταγα πολύ συχνά να εξολοθρέψετε. Είχαμε πολλά θέματα κληρονομικά, μεγάλης περιουσίας και μάλιστα δυστυχώς από ό,τι θυμάμαι κατά τις περιόδους της Μεγάλης Πέμπτης και Παρασκευής που γίνονται τα μεγάλα μάλια και μπορεί ακόμη και να θανατωθεί ένας άνθρωπος με μαγεία, αφού βέβαια υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι εάν δεν επιτρέψει ο Θεός δεν μπορεί ούτε να γίνουν τα μάγια. Πρέπει ήδη το άτομο που μπορεί και να φτάσει στο θάνατο να είναι αδιάφορο, να έχει φτάσει σε πόρωση και να έχει απορρίψει εκ καρδίας τον Χριστό, από την καρδιά του. Δηλαδή να τον έχει απορρίψει και να έχει δώσει, να τον έχει απορρίψει ότι μπορεί να βοηθηθεί, ότι μπορεί να... Να είναι αφημένος στα χέρια του διαβόλου. Και να είναι αφημένος στα χέρια του διαβόλου, οπότε αν δει ο Θεός ότι σε κάποιο σημείο, το οποίο βλέπουμε κι εμείς, ότι θα πραγματοποιηθεί θάνατος, τότε υπάρχει μια τελετή που μπορεί να γίνει σε 24 ώρες να πεθάνει ο άνθρωπος. Και κάνατε τέτοια τελετή σε διαμέρισμα της Αθήνας? Ναι, βέβαια. Ο δάσκαλός σας μόνο έλυνε μάγια ή και έκανε μάγια? Πιο πολύ έκανε και πραγματικά, από ότι, για να λέμε για την αλήθεια, ποτέ δεν έλυσε. Γιατί δεν μπορεί να λύσει και σε μένα είχε πει αυτό, ποτέ δεν μπορούμε να λύσουμε, διότι είναι ανώτερη εκκλησία και συγκεκριμένα είχαμε και περίοδους που μου τους ανέφερε ο ίδιος ο Μάγος, όταν και εγώ δεν ήμουν καλά, πήγαινα να τρελαθώ. Είναι η περίοδος των Θεοφανίων. Δηλαδή από την ημέρα των Θεοφανίων και 40 ημέρες μετά, λόγω του μεγάλου γεγονότος, του θρησκευτικού γεγονότος της βαφτίσεως του Ιησού και τον αγιασμό των υδάτων, αυτά όλα τα ας πούμε τα έλεγε ο Μάγος, γιατί προφυλαγόμασταν και συντηρόμασταν με χάπια, με ερεμιστικά και με παυσίπονα, γιατί είχαμε φοβερούς πόνους, πονοκέφαλους και μια κατάσταση τρέλας. Την περίοδο των Θεοφανίων. Των Θεοφανίων και για 40 ημέρες μετά. Πώς εξηγείται αυτό? Αυτό σας είπα, εξηγείται, μπορεί να το εξηγήσει και καλύτερα η Εκκλησία. Είναι το μεγάλο γεγονός και το μεγάλο δώρο που κάνει ο Θεός προς τους ανθρώπους και ειδικά τους Ορθοδόξους. Να κάνει αυτό τον καθεγιασμό κάθε χώρας που είναι Ορθόδοξη και να λύνονται ταυτόχρονα όλα τα μάγια σαν ένδειξη δώρου του Θεού για τον Υιό του που βαφτίζεται. Προς τους Ορθοδόξους. Δηλαδή ακόμη και να είχατε κάνει μάγια σε κάποιον. Σε όλα τα μάγια λυνόντουσαν. Δηλαδή όλα τα χαρτιά που είχαμε, όλες τις υποθέσεις που είχαμε, όλα τα δεσίματα, όλα λυνόντουσαν, γινόντουσαν, μπορώ να πω, στάχτη, καπνός, και υποφέραμε εμείς. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι τότε και εμείς, από ό,τι θυμάμαι προσωπικά, το είχα ζήσει και ο Μάγος, που ομολογούσε και αυτός, αλλά και εγώ την αλήθεια, ότι πράγματι ο Χριστός είναι πιο δυνατός και η Εκκλησία, αλλά δεν μπορούσαμε να φύγουμε, ας πούμε. Στους πελάτες τι λέγατε? Στους πελάτες λέγαμε ότι γιατί ερχόντουσαν και αυτοί με ταράπονα φοβερά, γιατί βλέπουν ότι όλα γυρνάγανε ανάποδα. Δηλαδή και περιπτώσεις καλών γάμων που είχαν επιτευχθεί με τη μαγεία, συγχωρέστε με, λυνόντουσαν τότε, δηλαδή διαλύοντουσαν γάμοι, όλες οι άλλες υποθέσεις, οτιδήποτε θέμα ήταν, ή κληρονομικά ζητήματα. Αποκλείεται δηλαδή ένας άνθρωπος που εργάζεται ως μέντιουμ να έχει χάρισμα από το Θεό και να πρέπει να βοηθήσει άλλους? Κατά την άποψη τη δική μας της Ορθοδόξης Εκκλησίας, αποκλείεται, διότι συνεργάζεται με τους δαίμονες. Μάλιστα έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες την ώρα που γίνονται μαγείες ή μαντείες, αν κάποιοι χριστιανοί κάνουν προσευχή ή λειτουργία, ακινητοποιούνται όλες οι τελετές τους. Το θύμα της μαγείας έχει κάποια συμπτώματα και ποια είναι αυτά? Καταρχήν, όταν κανείς κάνει μάγια σε άλλους, όπως είπαμε, έχει αποκοπεί από το σώμα της Εκκλησίας. Δεύτερον, είναι ακάλυπτος στα πνεύματα τα πονηρά τα οποία δρούν μέσα στον χώρο της μαγείας. Έχουμε διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ίδιοι οι μάγοι μέχρι και έχουν δεινοπαθήσει από τα πνεύματα αυτά τα οποία επικαλούνται. Και έχουμε άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες παθαίνουν και ασύγηση φρενών. Τελικά, πατέρα Δανίλη, πώς μπορεί κάποιος να είναι άτρωτος στα μάγια, να μην τον πιάνουν σε όλη του τη ζωή ποτέ?
Ο τρόπος είναι να κάνει μυστηριακή ζωή, δηλαδή να είναι συνειδητό μέλος της Εκκλησίας και να ζει μυστηριακή ζωή, δηλαδή να έχει το πνευματικό του, να εξομολογείται, να κοινωνεί, να μελετάει τη γραφή, τους πατέρες κλπ, να συμμετέχει στη ζωή της Εκκλησίας.